είναι ο pole, ο πυρήνας και η buffer zone. Εάν δεν υπάρχουν αυτά και αν δεν καθοριστούν επακριβώς, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο χώρος ως μνημείο της UNESCO. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στο μνημείο του Οδείου, για παράδειγμα, είτε να το επισκεπτόμαστε απλώς, είτε να παρακολουθούμε κάποιες εκδηλώσεις και δίπλα ακριβώς να υπάρχουν θερμοκήπια. Υπάρχουν κάποια ακαμφώδη ζητήματα, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν και δεν πάρουμε όλοι μαζί για νέες αποφάσεις, η Νικόπολη δεν θα μπει ποτέ στην UNESCO. Και κλείνω λέγοντας αυτό. Εάν πραγματικά θέλετε να κάνετε κάτι από αυτήν εδώ την αίθουσα, να βγούμε και να πούμε ότι κάναμε κάτι σημαντικό, ναι, θα πρέπει να εμπλακεί και η εφορία αιχμαλωτήτων. Ναι, πρέπει να μπει και αυτή μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και να τα απευθυνθείτε επίσημα. Μόνο από αυτή θα πάρετε επίσημη απάντηση. Ο Δήμος και η Περιφέρεια απλά δρούν υποστηρικτικά. Ευχαριστώ. Για όλες αυτές τις κατασκευές που είπες, αίθουσες υποστήριξης και τα λοιπά, και όλες τις άλλες αποφάσεις που πρέπει να πάρουν, ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις. Περιφέρεια, κύριε Λογοθέτη, έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις, από αλωτριώς των φορεθιών έχουν γίνει, είμαστε σε φάση δημοπράτηση, το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται. Όχι, δεν λέω για την παράκαμψη. Μα στην παράκαμψη μέσα είναι και αυτό, κύριε Λογοθέτη. Περιλαμβάνει και η αίθουση και τα λοιπά. Ναι, περιλαμβάνει. Άρα λοιπόν είναι ζήτημα περιφέρειας, για να τα διευκρινίζουμε.